Μας, κυρίες και κύριοι, και τηλεφωνική σύνδεση ακολουθεί με τον κύριο Μαρίνο Κωνσταντινίδη. Θα συνομιλήσουμε, τον Διευθυντή της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εύρου. Καλημέρα, κύριε Προστάμενε. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Ξεκινάμε την Τετάρτη με τη νέα σχολική χρονιά και θα θέλαμε να μάθουμε αν είναι όλα έτοιμα, αν υπάρχουν κάποια προβλήματα. Αν δεν υπάρχουν προβλήματα και είμαστε σε πλήρη ετοιμότητα φέτος, πώς είναι η κατάσταση για τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία του νομού μας? Καταρχήν, να ευχηθώ μια αποδοτική και επικοδομητική χρονιά σε γονείς και μαθητές και εκπαιδευτικούς φυσικά. Mm-hmm. Βλέποντας τη γενική εικόνα του νομού, μπορώ να σας πω ότι ξεκινάμε με αρκετά ως πολύ καλό επίπεδο. Mm-hmm. Από τη μια πλευρά, το στελεχειακό δυναμικό των σχολείων είναι έτοιμο. Μας έχουν μείνει ελάχιστα κενά, τα οποία παρουσιάστηκαν πριν μία και δύο μέρες, δηλαδή έχει γίνει η διαδικασία των απειρωτών. Είναι κάποιες άδειες εγκυμοσύνης, απειλούμενης και ίσως καταλαβαίνετε που μας ειδοποίησαν τελευταία, mm-hmm. τα οποία θα τα ζητήσουμε για την επόμενη φορά, και κάποιες ελάχιστες ειδικότητες, ένας γαλλικών, γερμανικών, καταλαβαίνετε, που μπορεί να μας τα δώσει. Και η δευτεροβάθμια έχουμε αύριο κοινό υπηρεσιακό συμβούλιο, εφόσον τους περισσεύουν. Μάλιστα. Το πρόβλημά μας, το οποίο είναι και κοινωνικό και σοβαρό και που το Υπουργείο δυσκολεύεται να δώσει λύση, είναι η λήψη σε νοσηλευτές και σε εκπαιδευτικούς παράλληλης στήριξης. Είναι δυστυχώς οι νοσηλευτές μια ειδικότητα η οποία γίνεται ανάρπαχτη. Νομίζω ότι έχει εξαντληθεί σχεδόν ο πίνακας και γι' αυτό έχουμε στελεχωμένα τα μισά μας σχολεία με νοσηλευτές. Θα δούμε τι θα κάνουμε, τι λύση θα βρει το Υπουργείο και γιατί κάθε χρόνο τα περιστατικά αυξάνονται, όπως και την παράλληλη στήριξη. Μπορώ να σας πω ότι τα τελευταία τρία χρόνια οι ανάγκες για παράλληλη στήριξη έχουν τριπλασιαστεί. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Οπότε πρέπει να είναι να βρεθούν τόσοι πολλοί εκπαιδευτικοί. Ναι. Δεν είναι εύκολο να βρεθούν, αλλά πώς θα καλυφθεί το κενό τώρα? Αυτή τη στιγμή τους μοιράζουμε κάποιους ενδέλους, ναι. Πηγαίνουν μισό ωράριο στο ένα σχολείο, μισό στο άλλο, για να μην μείνει ακάλυπτο κανένα παιδάκι. Είναι λειτουργικό αυτό για τα παιδιά? Δεν είναι τόσο λειτουργικό, αλλά είναι κάτι από το να μην υπάρχει καθόλου. Αυτό θα ξεκινήσει αυτό με την έναρξη. Αυτό το οποίο με στεναχωρεί εμένα περισσότερο είναι τα κενά στους ζηλευτές, σας λέω, εκεί. Ναι. Όπου εκεί υπάρχει και κίνδυνος για κάποια παιδιά. Χτες είδαμε ότι για την παράλληλη στήριξη, πέρσι είδαμε για την παράλληλη στήριξη να υπάρχει μεγάλο πρόβλημα μέχρι και τα Χριστούγεννα σχεδόν και αναγκάζονταν με πρωτοβουλία και με έξοδα οι ίδιοι οι γονείς δικά τους να καλύπτουν αυτά τα δεν μπορώ να το αποκλείσω και φέτος, είναι σας πω. Δεν ξέρω τώρα ποιες είναι οι βουλές του Υπουργείου, θα δούμε στην επόμενη φάση. Με τους νοσηλευτές όμως τελικά μπορεί να γίνει κάτι. Εκεί δεν ξέρω, εκεί η διαδικασία, ξέρω ότι όταν εξελίσσεται ο πίνακα ζητάει μια περιφέρεια από την άλλη περιφέρεια κλπ. Δεν ξέρω αν προβληθεί και κάτι άλλο τελευταία στιγμή. Μάλιστα. Πάντως είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το δει το Υπουργείο με προοπτική 20ετίας, mm. γιατί τα προβλήματα είναι τεράστια και δυστυχώς τα περιστατικά στα σχολεία είναι πάρα πολλά. Μέσα στις πρόσφατες ανακοινώσεις του κυρίου Πιερακάκη, με ζαχαρόδι, διαβήτη, ναι. ας πούμε, κρίσεις επιληψίας, αλλεργίες κλπ. Υπήρξαν προβλέψεις από τις ανακοινώσεις που ακούσατε από τον κύριο Πιερακάκη, κάτι νεότερο? Αυτά τα οποία ανέφερε ο κ. Πυρακάκης αφορούσαν άλλους τομείς, νομίζω. Ναι. Και απλώς μπορούμε να βοηθήσουμε στο κομμάτι που κάποιοι γονείς αθρών μπορούν να μεταγράψουν τα παιδιά τους σε όμορα σχολεία όπου έχουν νοσηλευτεί. Μάλιστα. Και θα μου πείτε γιατί πήγαν εκεί και όχι στο δικό τους, γιατί εκεί υπήρχαν δύο παιδιά, ας πούμε, ή τρία. Οπότε πήγε υποχρεωτικά και κάποιος νοσηλευτής. Είχε περισσότερα άτομα που χρειαζόταν ανάγκη. Ακριβώς, ναι. Οπότε μπορούν να ωφεληθούν περισσότερα παιδάκια γι' αυτό. Με την περσινή έξαρση ιώσεων, με το στρεπτόκοκο και τα τραγικά αποτελέσματα σε κάποιες περιπτώσεις, υπάρχει δεν έχουμε φέτος. Κάποια ειδοποίηση, μπορώ να σας πω, ούτε από το νοσοκομείο, από τον Ιατρικό Σύλλογο. Θα κάνουμε κάποια κίνηση. Μάλιστα. Η εντολή είναι στα σχολεία να χρησιμοποιούν όσο γίνεται περισσότερα υλικά καθαριότητας και να αερίζουν τους χώρους. Άτομα όμως για να μπορούν να συμβάλλουν σε αυτό, δηλαδή καθαρίστριες και καθαριστές έχουμε αρκετούς? Είναι ευθύνη των Δήμων, κύριε Πατώνα. Οι συμβάσεις υπογράφτηκαν πριν μερικές μέρες και μου διαμαρτύρονται ένα δυο νηπιαγωγεία και από το Βόρειο Εύρω που ακόμα η καθαρίστρια δεν πήγε. Ναι. Δηλαδή είναι κάποια θέματα που οι Δήμοι έπρεπε να δείξουν περισσότερη ανασχόληση και περισσότερη ευαισθησία. Εσείς σε αυτό το κομμάτι, σε αυτό το τομέα έχετε συμβολή, έχετε τη δυνατότητα να πιέσετε κάποιους Δήμους? Όχι, μόνο να στείλουμε κάποιο έγγραφο ή να παρέμβουμε. Δεν έχουμε δυνατότητα. Μάλιστα. Ούτε σε προσλήψεις ούτε πουθενά. Όσον αφορά στη λειτουργία σχολείων ή στο κλείσιμο κάποιων, έχουμε διαφορά από πέρσι? Ένα νηπιαγωγείο μόνο εδώ στην πόλη, στο
12ο Νηπιαγωγείο. Αλεξανδρούπολη, λέτε, ναι. Αλεξανδρούπολη, το οποίο μεταστηγάστηκε προσωρινά στο 11ο. Γιατί, γιατί ο ιδιοκτήτης ήταν νοικιαζόμενο Νηπιαγωγείο. Ο ιδιοκτήτης προφανώς το θέλει για άλλη χρήση, το πούλησε δεν ξέρω τι. Μάλιστα. Και προσωρινά ο Δήμος μας είπε ότι θα ψάξει να βρει άλλο χώρο. Ωραία. Από εκεί και πέρα δεν είχαμε ένα σχολείο. Α, έχουμε και το νηπιαγωγείο Πέπλου μόνο. Πέπλου. Το οποίο είχε μείνει με 2-3 παιδιά και οι γονείς τα πήραν με μεταγραφή τα παιδιά. Με τον Μεταξάδων είχαμε και εκεί ένα περσινό πρόβλημα, φέτος δεν ξέρω. Δεν εκεί απλώς πάει ένας δάσκαλος λιγότερος γιατί έχει μειωθεί ο αριθμός των παιδιών. Έχουμε μείωση πάντως σε αριθμού. Αυτό είναι η μοίρα της. Στο σύνολο. Στο σύνολο ακριβώς. Τη συγκριτική περιοχή. Έχετε κανένα συγκριτικό στοιχείο που μπορείτε εύκολα να μας πείτε από πέρσι με φέτος? Να σας πω τώρα ότι φέτος οι Μεταξάδες και τα γύρω χωριά του Ασπρονέρη και αυτά έχουν 35 παιδιά, ενώ πέρσι είχαν 45. Είναι μεγάλη απώλεια. Ναι, και τα Λάβαρα από 25-26 παιδιά είναι στα 18. Όπω μάλιστα. Ναι, ο Κυπρίνος είχε μια πτώση, αλλά τώρα έμαθα ότι προχθές τελευταία έχει κάποιες μεταγραφές και αυτές του περσινού του αριθμού. Το ότι στο Τρίγωνο δεν εγγράφηκε κανένα πρωτάκι φέτος. Ακριβώς στα δίκαια. Ακριβώς εκεί κάνει ένα πρωτάκι. Ναι, ήρθε ένα από τη Γερμανία, αλλά θα φύγει και αυτό σε 2 μήνες που είπαν. Ξέρετε, κάθε περιστατικό ξεχωριστά, κύριε Κωνσταντινίδη, τα έχετε μελετήσει όλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όταν ασχολείται κάποιο στη Δακαρή και ειδικά όταν είναι καινούργια περιοχή, μπράβο. Έχει και κίνητρο νομίζω. Εσείς το Φεβράριο αναλάβατε και μάλιστα μετά από την απώλεια του προκατόχου σας, ναι, τον ειχνίδιο θάνατό του, μπήκατε κατευθείαν στα βαθιά. Προέρχεστε από τη Ροδόπη, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, απλώς έχω μεγάλη εμπειρία. Έχω 14 χρόνια περίπου που κάνω τη δουλειά αυτή. Οπότε. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Πιστεύω ότι ήταν πολύ περιεκτικά και χρήσιμα όλα αυτά που μας μεταφέρατε. Έχουμε μια εικόνα και για τα θετικά και για τα αρνητικά. Απλώς αυτό που θέλω να πω είναι ότι αγρυπνούμε εδώ και δεν μένουμε τα χέρια σταυρωμένα και μόλις παρουσιαστεί κάποιο κενό και λοιπά κάνουμε τις απαραίτητες κινήσεις. Απλώς πολλές φορές το Υπουργείο αργεί να απαντήσει θετικά. Η εμπειρία σας τι λέει, σε πόσο χρονικό διάστημα μπορεί να λυθούν όλα, αν μπορούν να λυθούν όλα κάποια στιγμή? Σας είπα, εκτός της παράλληλης και των νοσηλευτών, όλα τα άλλα είναι πολύ μικρής αξίας. Μάλιστα. Θα λυθούν σίγουρα. Αυτά είναι τα δύο τα οποία φοβάμαι, μήπως δεν βρίσκουν εκπαιδευτικούς να μας τελειώσουν τα σχολεία μας. Μάλιστα. Καλή σχολική χρονιά λοιπόν σε όλους και σε εσάς από την πλευρά σας για ό,τι έχετε να αντιμετωπίσετε και στους γονείς και στα παιδιά πάνω από όλα στις μαθητές και μαθήτριες και βεβαίως σε όλους τους εκπαιδευτικούς που πασχίζουν και αυτοί από το μετερίζει τους να καλύψουν ό,τι πρόβλημα ακριβώς. Υπάρχει. Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλημέρα κύριε Κωνσταντινίδη. Γεια σας. Καλημέρα. Ο Μαρίνος Κωνσταντινίδης ήταν, κυρίες και κύριοι, ο διευθυντής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Εύρου.